Θα αναφερθώ πρώτα στην τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο. Θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, ή θα επαναλάβουμε μάλλον για πολλωστή φορά, ότι αφορά μία τροπολογία με διαφορετικές διατάξεις η μία από την άλλη, που δεν δίνει και το δικαίωμα ενδεχομένως να έχει κάποιο κόμμα, κάποια κοινοβουλευτική ομάδα, κάποιος βουλευτής διαφορετική άποψη να ψηφίσει στο ένα υπέρ, ενδεχομένως το άλλο με κάποια άλλη ψήφο. Τώρα, στο διατάφτα, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, εμείς αντιμετωπίζουμε το σύνολο της ψήφου της τροπολογίας θετικά με βάση τι? Τη διάταξη, ρύθμιση του πρώτου άρθρου, που έστω για ένα χρόνο ευκαιριακά, περιορισμένα, απαλλάσσει από τη συμμετοχή στα φάρμακα όσων συνταξιούχων περικόπηκε το ΕΚΑΣ. Και μιλάμε για αυτούς, για εκείνους τους ανθρώπους, για εκείνους τους συνταξιούχους που έχουν πληρώσει για δωρεάν φάρμακα στον εργάσιμο βίο τους, τα έχουν χρυσοπληρώσει και έπρεπε να τα έχουν δωρεάν. Παράλληλα, όπως αναφέρεται και μέσα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν εκτιμά από ό,τι αποτυπώνεται καμία δαπάνη. Και ποιος θα πληρώσει? Βέβαια, και εδώ εστιάζουμε το ζήτημα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία, το άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας, ότι κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται για κανέναν, όπως αναφέρεται μέσα βέβαια στο συγκεκριμένο άρθρο, ότι δεν πρόκειται για κανένα αντισταθμιστικό μέτρο, όπως αναφέρεται. Παρακαλύπτει ή έρχεται, αν θέλετε, να καλύψει τα κενά της νομοθεσίας που υπήρχαν με την ψήφιση και την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και που έρχεται να καλύψει ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος του Βρούτσι, που ως ο νούπο το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί και θα συζητηθεί στη Βουλή. Και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε προηγουμένως, πριν λίγη ώρα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης να αναφέρεται και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην ουσία τι έγινε? Ξανακούσαμε τη γνωστή ξαναζεσταμένη ξινή σούπα από το παρελθόν στα πλαίσια ενός αντικομμουνιστικού παραλυρήματος και ιστορίας, που στην πράξη επιβεβαιώνει το ρόλο, τον πολιτικό ρόλο που έχει αναλάβει να υπηρετήσει το συγκεκριμένο κόμμα. Τελεία και παύλα.